σύζυγός μου και εγώ χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας συναντάμε εδώ, χάρη στη φιλοξενία του γενικού μας προξένου, και ευχαριστώ και τον Υπουργό, τον κύριο Κρούπουλα, και τους πρέσβεις μας στην Ουάσιγκτον και στην Οργανισμένων Ηνωμένων Εθνών που είναι παρόντες. Χαίρομαι κάθε φορά που έρχομαι σε επαφή με την ομογένειά μας, ιδίως με την ομογένειά μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί γνωρίζω τον δυναμισμό σας, τον πατριωτισμό σας, την πίστη σας σε αυτό που λέγεται Ελλάδα, και γιατί εσείς είστε μια πολύ ισχυρή εθνική δύναμη για μας εδώ στην Αμερική. Πάντα μας ενδιαφέρει ο απόδημος ελληνισμός να προοδεύει, να δικτυώνεται, να αποκτά μεγάλο κοινωνικό και ή δυνατόν και πολιτικό κύρος. Θέλουμε να βλέπουμε τους Έλληνες της Διασποράς να πετυχαίνουν, και πράγματι η ιστορία διδάσκει ότι ο Έλληνας της Διασποράς δείχνει το πιο ωραίο, το πιο δυναμικό, το πιο δημιουργικό πρόσωπο του ελληνισμού. Ίσως γιατί κάτω από δύσκολες συνθήκες, κάτω από συνθήκες σκληρού ανταγωνισμού και ανασφάλειας, βγαίνουν τα χαρακτηριστικά εκείνα που πολλές φορές κρύβουμε στην Ελλάδα, όπου τα πράγματα είναι πιο χαλαρά και πιο εύκολα. Ξέρω ότι παρακολουθείτε με αγωνία την κρίση που ζει η χώρα μας τα τελευταία 4 χρόνια. Στην πραγματικότητα η κρίση αυτή είναι πολύ βαθύτερη και πολύ μακρύτερη, γιατί μόνο η ύφεση κρατάει 6 χρόνια. Δεν είναι η ώρα τώρα να αναλύσουμε γιατί φτάσαμε στην ανοιχτή εκδήλωση της κρίσης. Η αλήθεια είναι ότι βρεθήκαμε μπροστά σε τραγικά διλήμματα, γιατί έπρεπε να διαλέξουμε ανάμεσα στην οργανωμένη αντιμετώπιση της κρίσης με θυσίες, οι οποίες όμως έχουν αντίκρισμα και οδηγούν στην έξοδο από την κρίση με ασφάλεια, και την ανοργάνωτη και ασύνταχτη χρεοκοπία, η οποία δεν οδηγούσε πουθενά. Βεβαίως, η Ελλάδα είναι και μετά την κρίση μια πλούσια ευρωπαϊκή χώρα. Είναι πάντα η ελληνική οικονομία μια από τις μεγαλύτερες στον κόσμο οικονομίες, παρά τον μικρό πληθυσμό των 10 και κάτι εκατομμυρίων. Ο όγκος της ελληνικής οικονομίας την κατατάσσει περίπου στην 30η θέση παγκοσμίως. Αν υπήρχε G30, όπως υπάρχει το G20, η Ελλάδα είχε πάρα πολλές πιθανότητες να μετέχει. Αλλά βεβαίως αυτό αφορά τη στατιστική και τους αριθμούς, γιατί οι Έλληνες έχασαν, λόγω της κρίσης, ένα πολύ μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους. Φτάνει κοντά στο 30-35%. Και είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσεις στις ελληνικές οικογένειες που είδαν το εισόδημά τους να μειώνεται, είδαν πολλές δουλειές να κλονίζονται ή να κλείνουν, βλέπουν τα παιδιά τους ή και τους εαυτούς τους, οι γονείς, σε μακροχρόνια ανεργία, να τους εξηγήσεις ότι αν δεν κάναμε την επιλογή αυτή, η άλλη επιλογή θα ήταν η απόλυτη καταστροφή. Δεν θα μιλούσαμε για απώλειες αυτής της τάξης, αλλά για το αντίστροφο. Θα ήταν αμφίβολο αν θα μπορούσαμε να διατηρήσουμε το 30-35% του επίπεδου ζωής και του διαθέσιμου εισοδήματος. Τώρα βρισκόμαστε στην τελική φάση, πριν από την έξοδο από την κρίση. Χρειάζεται πρωτίστως εθνική ενότητα. Πρώτος μας στόχος είναι να διαφυλάξουμε την κοινωνική συνοχή, να στηρίξουμε τους πιο αδύναμους. Δυστυχώς, είναι πολλοί οι συμπολίτες μας και συμπατριώτες μας που έχουν ανάγκη από τη στήριξη της πολιτείας και από μορφές κοινωνικής αλληλεγγύης, αλλά η Ελλάδα είναι ένας ευλογημένος τόπος. Κάποτε στη δεκαετία του 50, του 60 έδιωχναν τα παιδιά της οριστικά μέσω της μετανάστευσης, γιατί δεν τους προσέφερε ευκαιρίες. Τώρα ξέρουμε ότι μπορεί να προσφέρει πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Ο τουρισμός μόνο φέτος μας δίνει 2% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, του ΑΕΠ, παραπάνω από ό,τι είχαμε υπολογίσει. Γιατί οι επιδόσεις της τουριστικής μας βιομηχανίας είναι πολύ καλύτερες από ό,τι είχαμε προβλέψει. Και αυτό όχι λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, όχι λόγω της κατάστασης στην Αίγυπτο,
αυτό συνέβαινε πριν ξεσπάσει η κρίση στην Αίγυπτο. Άρα αυτό είναι ένας εξαιρετικά καλός ιονός και τέτοιες ενδείξεις θετικές έχουμε και σε άλλους τομείς πάρα πολλές, αρκεί εμείς να επιμείνουμε στη γραμμή που έχουμε θέσει. Η γραμμή που έχουμε θέσει πολύ συνοπτικά είναι δεν αντέχει ο κόσμος άλλες θυσίες, δεν μπορούμε να λάβουμε νέα μέτρα, δεν μπορούμε να αποδεχθούμε καμία μεγαλύτερη περικοπή μισθών συντάξεων, μείωση εισοδήματος. Αυτό δεν βοηθάει την οικονομία, περιορίζει τη ζήτηση, τροφοδοτεί τον φαύλο κύκλο της ύφεσης και της ανεργίας. Είμαστε όμως υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε, και αυτή είναι αταλάντευτη η απόφασή μας, τις λεγόμενες διαρθρωτικές αλλαγές, να αποκτήσει η Ελλάδα ένα κανονικό ευρωπαϊκό κράτος, μια ανταγωνιστική οικονομία, ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης και παραγωγής και βεβαίως να οργανώσουμε ένα κοινωνικό κράτος νέου τύπου σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα, που να μην κινδυνεύει από μια νέα δημοσιονομική κρίση. Γιατί τώρα έχουμε και έναν πληθυσμό που γυράσκει. Έχουμε ένα μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα που αυτό αντανακλά στις συντάξεις, στην αντοχή των ασφαλιστικών ταμείων, σε όλα αυτά που βλέπετε καθημερινά, γιατί είμαι βέβαιος ότι παρακολουθείτε από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης ή από εδώ τα ομογενειακά με ακρίβεια το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Έχετε πληγωθεί όπως έχει πληγωθεί όλος ο ελληνικός λαός. Οι Έλληνες, όπως κάθε έθνος, είμαστε υπερήφανοι. Εμείς έχουμε και έναν επιπλέον ιστορικό λόγο να είμαστε υπερήφανοι. Δεν έχουμε μόνο δικαίωμα, έχουμε και υποχρέωση στην εθνική αξιοπρέπεια, που είναι στοιχείο της εθνικής κυριαρχίας. Δυστυχώς βρεθήκαμε σε μία θέση αδυναμίας, διότι έπρεπε να δανειστούμε από τους εταίρους μας και από διεθνείς οργανισμούς, γιατί είχαν κλείσει οι αγορές. Η επάνωδος στις αγορές θα γίνει πολύ σύντομα, συντομότερα από ό,τι προβλέπουν όλοι, και το παράδοξο είναι ότι η επάνωδος στις αγορές, η δυνατότητα της Ελλάδος να δανείζεται από τις αγορές, θα είναι μία απόδειξη της επανακατάκτησης της εθνικής της ανεξαρτησίας και κυριαρχίας στα θέματα αυτά. Εσείς εδώ από το νέο κόσμο, από την Αμερική, μπορείτε να δείτε καθαρότερα τη σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρώπη, με την ευρωπαϊκή οικονομία, πώς λειτουργεί ο ευρωατλαντικός άξονας και στα θέματα ασφάλειας, από παλιά, από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, από τον Πρόεδρο Βίλσον, και στα θέματα βέβαια οικονομίας, όπως λειτουργεί το ΝΑΤΟ, έτσι λειτουργεί και το IMF. Υπάρχει ένας ενιαίος ευρωατλαντικός χώρος οικονομικός, οι σχέσεις είναι πάρα πολύ στενές, υπάρχει αλληλεξάρτηση. Βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν έχει τους θεσμούς ενός ισχυρού ομοσπονδιακού κράτους με δύναμη στρατιωτική, πολιτική, με δομές κρατικές οι οποίες είναι πάρα πολύ σκληρές. Είναι ένα νέο φαινόμενο, πολύπλοκο, πρέπει να συνεννοούνται πολλοί παράγοντες. Υπάρχουν καθυστερήσεις, υπάρχουν αβεβαιότητες, αλλά γίνονται πολύ μεγάλα βήματα. Γιατί η Ευρώπη είναι αυτή που έχει εκπέμψει όλα τα μεγάλα ιστορικά μηνύματα για τον πολιτισμό, για τη δημοκρατία, για την ειρήνη, και έχει πολύ μεγάλη σημασία να κρατήσουμε την Ευρώπη μια ήπειρο της δημοκρατίας, του πολιτισμού, της ποιότητας, της ανταγωνιστικότητας, της ελεύθερης σκέψης, των δικαιωμάτων, γιατί έτσι τροφοδοτείται και η σχέση μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών, θα έλεγα, και όλων των άλλων χωρών του δυτικού κόσμου. Προσπαθούμε να κρατήσουμε αλόβητη την εξωτερική μας πολιτική και την πολιτική ασφάλειας και άμυνας όλο αυτό το διάστημα της κρίσης. Σας διαβεβαιώ ότι κανείς εταίρος μας δεν έθεσε ζήτημα σχετικό με την εξωτερική πολιτική και την ασφάλεια της χώρας σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση ή με την οικονομική βοήθεια. Κανείς δεν άσκησε πίεση υπό την απειλή της οικονομικής κρίσης για θέματα που μας απασχολούν και που είναι ο γνωστός κατάλογος των μεγάλων εθνικών θεμάτων. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και εμείς ούτε επιτρέψαμε, ούτε θα επιτρέπαμε ποτέ, ούτε θα επιτρέψουμε να συνδεθούν
θέματα οικονομικής πολιτικής και οικονομικής βοήθειας με θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Αντιθέτως, ακριβώς επειδή ο λαός μας υπέστη και υφίσταται μεγάλες πιέσεις και ταπεινώσεις στο γήπεδο της οικονομικής πολιτικής, νιώθω την ανάγκη να υπερασπιστεί με ακόμη μεγαλύτερο σθένος τα ζητήματα εθνικής ανεξαρτησίας, κυριαρχίας και ασφάλειας. Αυτά είναι τώρα στο τραπέζι πολλών συζητήσεων εδώ στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, θα έλεγα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, που είναι πιο σημαντικό και από την ίδια την ουσία της, γιατί γίνονται πάρα πολλές συζητήσεις. Έχουμε μια εξαιρετικά στενή συνεργασία με την Κυπριακή κυβέρνηση, απόλυτη, αγαστή, καθημερινή, και βέβαια προσπαθούμε να κάνουμε τους καλύτερους δυνατούς χειρισμούς για να προστατεύσουμε τα εθνικά συμφέροντα. Αυτό δεν φέρεται πάντα με τρόπο άμεσο, δηλαδή μπορεί να χρειάζεται να κάνουμε κινήσεις σε άλλα μέτωπα, όπως είναι για παράδειγμα η Μέση Ανατολή ή η Βόρεια Αφρική, οι οποίες όμως επηρεάζουν τον συσχετισμό των δυνάμεων στη στενή περιοχή μας. Και έτσι προσπαθούμε να προστατεύσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα σε όλο τους το φάσμα, χωρίς αντιφάσεις και χωρίς αγγυλώσεις οι οποίες δεν μας έχουν προσφέρει τίποτα, διότι είναι άλλο πράγμα η σταθερή θέση στα εθνικά συμφέροντα και στην εθνική πολιτική, και άλλο πράγμα το να μην αντιλαμβάνεσαι τους συσχετισμούς και να μην έχεις την ικανότητα να ελιχθείς μέσα σε πολύπλοκους συσχετισμούς και σε έναν κόσμο ανασφαλή. Η ανασφάλεια που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή μας, γιατί είμαστε πολύ κοντά στην περιοχή της κρίσης, με την στρατιωτικοπολιτική έννοια του όρου, όχι την οικονομική, δείχνει πως η Ελλάδα είναι ένα ασφαλές σημείο αναφοράς. Και αυτό το αντιλαμβάνονται όλοι, εχθροί και φίλοι, όλοι. Θέλω να σας παρακαλέσω και να σας ζητήσω, εδώ στον χώρο του απότιμου ελληνισμού, να μην αναπαράγεται καμία από τις εσωτερικές πολιτικές αντιδικίες. Να διαφυλάτετε ως κόρη οφθαλμού την εθνική ενότητα, την οποία δεν την αντιλαμβανόμαστε δυστυχώς στον ελλαδικό χώρο όσο και όπως πρέπει. Να στηρίζετε την πατρίδα με το στέρνος που πάντα έχετε και την αγάπη που πάντα έχετε, να είστε υπερήφανοι για την ελληνική σας ταυτότητα. Βεβαίως, όσοι από εσάς είστε Αμερικανοί πολίτες, έχετε υποχρέωση να σέβεστε και να υπηρετείτε την πατρίδα, τη δεύτερη που σας υποδέχτηκε και σας έδωσε την ευκαιρία να αναπτυχθείτε προσωπικά, επαγγελματικά, οικογενειακά, ακαδημαϊκά, και η παρουσία μας εδώ είναι πραγματικά εντυπωσιακή σε όλους τους τομείς, και θέλουμε να αξιοποιούμε πάντα αυτό το τεράστιο δίκτυο που έχουμε στην πολιτική, στον ακαδημαϊκό χώρο, στην οικονομία, στην έρευνα, στα μέσα ενημέρωσης, παντού. Θέλω να σας παρακαλέσω να μεταφέρετε αυτά τα μηνύματα και κυρίως την αγάπη μου σε όλες τις οργανώσεις σας, στους συμπατριώτες μας, και θέλω να ελπίζω ότι την επόμενη φορά που θα βρεθούμε θα έχω να σας πω πιο ευχάριστα και πιο συγκεκριμένα νέα για την Ελλάδα μετά την κρίση, γιατί φυσικά αυτά τα χρόνια μας φαίνονται πολλά και βαριά, αλλά μέσα στην εξέλιξη της εθνικής μας ιστορίας δεν είναι τίποτα. Δεν θα πιάσουν ούτε μισή σελίδα στο μεγάλο βιβλίο της ιστορίας του ελληνικού έθνους. Σας ευχαριστώ πολύ.